centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παπουλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δήμαρχε, τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην Καστοριά σήμερα? Και... ήθελα να Χρήστο, προτού πεις οτιδήποτε, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το τελευταίο για τους Βρεβενιώτες φίλους μας. Πρέπει να έχουν ξεχάσει σίγουρα ότι όταν ο σεισμός χτύπησε τα Γρεβενά, εγώ επικεφαλής μεγάλης αποστολής, συγγνώμη για το τρέμπουλο, μεγάλης αποστολής σε τρόφιμα, αντίσκηνα, κουβέρτες, πήγα, επισκέφθηκα το Δήμο Γρεβενών, δήμαρχος ο Θανάσης, μου διαφεύγει το όνομα, δεν έχει σημασία, είναι ότι αμέσως τρέξαμε να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε τους κατοίκους των Γρεβενών. Τους υπενθυμίζω ότι η Καστοριά... οι οποίοι σήμερα βλέπουν πινακίδα και φεύγουν, λέει. Δεν θέλουν να δουν Καστοριά στα μάτια τους. Ότι έχουμε γίνει σπιναλόγκα πλέον. Βέβαια δεν έχουν και πολύ άδικο με τα ολέθρια λάθη και τις παραλήψεις των Ιθινόντων, μας κάναν ένα απέραντο νεκροταφείο. Δεν ξέρω, ζούμε... Ήταν το κλάμα του τέος, δηλαδή πραγματικά παιδιά μας έρχεται να κλαίμε. Όταν μας λένε αυτά τα λόγια μας έρχεται να κλαίμε. Να μην θέλουν να μας δουν στα μάτια μας. Μάτια τους, συγγνώμη. Δεν θέλουν να μας βλέπουν στα μάτια τους. Δεν θέλουν να συναντήσουν Καστοριανό μπροστά τους. Βλέπουν πινακίδα και εξαφανίζονται. Ήταν ο πρώην δήμαρχος Καστοριάς, ο Δημήτρης Παπουλίδης, ο οποίος υπενθύμησε στους φίλους Γρεβενιώτες το τι έκανε η Καστοριά όταν ήρθε ως μεγάλος εκείνος σεισμός. Πέρασαν χρόνια όμως και τα ξέχασαν οι Γρεβενιώτες. Και πόσοι ακόμη. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Ναι, Χριστό. Είναι έντονες αυτές οι μέρες που ζει η Καστοριά. Πραγματικά είναι πρωτόγνωρες για όλους μας. Όταν όμως βλέπουμε το πώς μας αντιμετωπίζουν, με πήρε παραδείγματος χάρη τώρα, εργαζόμενος στη Λάρκο, που είναι στη Χαλκίδα, μόλις είπαν και εκεί ότι είναι από την Καστοριά, ζήτησαν αμέσως να πάνε γιατροί, να γίνουν έλεγχοι, να γίνουν τεστ πριν μπουν στην εργασία. Δηλαδή βλέπω ότι όπου και αν πάμε πια, θα μας βλέπουν κυριολεκτικά σαν ανθρώπους που καλύτερα να μας κάψουν παρά να μας έχουν μπροστά ζωντανούς, να μας βλέπουν και να μας μιλάνε. Δεν ξέρω, μπαίνουμε σε μια πολύ επικίνδυνη φάση ως Καστοριά. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται εκεί οδεύουμε. Σπιναλόγκα, Χριστό, σπιναλόγκα. Δήμαρχε, έζησε σε αυτό το νοσοκομείο πόσα χρόνια και δούλεψες? Εγώ έχω 40 ακριβώς χρόνια εργάσιμα στο δημόσιο γενικά. Ναι. Γιατί ήμουν και στο κέντρο υγιεινής κάτω, ο κόσμος θα με θυμάται εκεί πάρα πολύ, στη Διεύθυνση Υγείας. Μπορείς να μας πεις, Δήμαρχε, τι συνέβη, τι έχεις καταλάβει, τι έχει συνέβη στην Καστοριά? Τι συνέβη, έχουμε κι εμείς ένα μέρος όλοι μας των ευθυνών που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, γιατί πιστεύω ότι κάποια ολέθρια εγκληματικά λάθη κάναμε και εμείς όλοι, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, η αντιμετώπιση όμως από το διπλανό νομό, υπενθυμίζω και πάλι ότι μέσα στο σεισμό και ενώ έτρεμε η γη, εμείς, η Καστοριά, ο Δήμος Καστοριάς, μια μεγάλη αποστολή σε τρόφιμα, σε κουβέρτες, σε νερά, αντίσκηνα, πήγα εγώ προσωπικά με αυτή την αποστολή και παρέμεινα εκεί ενώ η γη έτρεμε κάτω από τα πόδια μας και οργάνωσα και τη ΔΕΙΑΚ στο Θανάση, το Ζιώγα, τον Δήμαρχο τότε των Γρεβενών. Αν με ακούει, ας πάρει το τηλέφωνο
να μας πει τουλάχιστον μια κουβέντα συμπαράστασης. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θα περιμέναμε έστω και μια συγγνώμη να στη σήμερα, ναι. Αλλά η αγνωμοσύνη, γιατί αυτή η πόλη επί δεκαετίες έτρεφε όλη τη Δυτική Μακεδονία, Χρήστο. Και πολλοί από τα Γρεβενά έζησαν εδώ, μεγάλωσαν εδώ, δούλεψαν εδώ και θα λέγαμε ότι όλη τη ζωή την πέρασαν εδώ. Οι Καστοριανοί γουνοποιοί κατήρτισαν που δικαιούνταν να ζητήσουν έστω την αμοιβή του καταρτίζεστε στη γουνοπία ακόμα και στους Κινέζους. Και πευκαιρία να σας πω, κύριε, είναι λάθος μας που δεν στραφήκαμε απευθείας στην Κίνα. Ναι, μη σας φαίνεται ονειρόδες. Είμαστε αδελφοποιημένοι με την πόλη. Η ευρωπαϊκή πόλη που αδελφοποιήθηκε με την Χαϊνίν στην περιοχή Σανγκάης. Τη θυμάμαι εκείνη την αποστολή που ήταν μαζί σας ο κύριος Τσακλίδης. Και υπογράψαμε πρωτόκολλο βοήθειας και αλληλεγγύης, περιγράφεται μέσα. Ας επικοινωνήσει ο Δήμαρχος, αν θέλει μπορεί να με καλέσει να πάω να τον βοηθήσω, μαζί με την κυρία Κοκαλένιου που ήταν πρωτεργάτης τότε και διαχειριστής του θέματος, να πάρουμε την Κινέζικη Πρεσβεία στην Αθήνα και να μας στείλει κατευθείαν μέσω του αεροδρομίου Αθηνών στο αεροδρόμιο του Άργους Οριστικού τη βοήθεια που θα έστελνε σίγουρα και νομίζω η αδελφοποιημένη πόλη μας στην Κίνα. Θα ανταποκριθούν, να είσαι σίγουρος. Δήμαρχε, θέλω να πούμε το εξής. Όταν γίνεται μια αδελφοποίηση, λοιπόν, δεν γίνεται για τα ταρατατζούμ και για τα πανηγύρια. Όχι. Έχει μια ουσία πίσω όλο αυτό. Είναι περιεχόμενο καταπληκτικό το πρωτόκολλο αδελφοποίησης. Και ήμασταν η μοναδική πόλη της Ευρώπης που τόλμησε, γιατί τώρα τη βλέπουμε αλλιώς στην Κίνα. Τότε ήταν αλλιώς. Που επισκέφθηκε. Μας δέχτηκαν σαν να ήμασταν, ξέρω εγώ, οι πρόεδροι δημοκρατίας με περιπολικά, με κόκκινα χαλιά. Είχε καταπληκτική υποδοχή η αντιπροσωπεία του Δήμου στη Χαϊνίν της Κίνας. Πιστεύω ότι αν τους το υπενθυμίσουμε, αλλά πρέπει να βρεθεί και ένας άνθρωπος, νομίζω ο Φίλιππας ο Εμμανουηλίδης είναι το καταλληλότερο πρόσωπο που μπορεί να εξασφαλίσει την αποστολή αυτή από το αεροδρόμιο της Αγκάης στο αεροδρόμιο του Άργους Ορευτικού, να το δεύσει δηλαδή, να το καθοδηγήσει για να μην γίνει βολά των... Να μην πω τώρα, ναι, γιατί κατάσχονται πολλές από τις ποσότητες αυτές. Για κατασχέσεις και τέτοια πρώτοι είμαστε. Αφού μας ακούει ο Δήμαρχος Καστοριάς, μου στέλνει, Δήμαρχε, τώρα μήνυμα. Μου λέει ότι έχει επαφή με τον πρέσβη στην Αθήνα λόγω του ελληνοκινέζικου επιμελητηρίου. Είναι μέλος. Οπότε καλό θα είναι να τη δούμε λίγο και αυτήν την υπόθεση της αδελφοποίησης και το τι προβλέπετε σε αυτό. Μόλις μάθουν οι Κινέζοι τι τραβάει η Καστοριά, θα ευαισθητοποιηθούν. Είναι πιο ισχυρή η αδελφοποίηση και οι Κινέζοι πιστεύουν σε αυτά. Ας πάρει ο Δήμαρχος, μια που μου το ανέφερε, στην κυρία Κοκαλένιου που την έχει ιδιαίτερα, μπορεί άνετα να διεκπεραιώσει όλη την αποστολή της βοήθειας αποκλειστικά στην πόλη της Καστοριάς, σε προστατευτικό υλικό, σε όργανα προσδιορισμού του ιού, όχι αντισωμάτων αλλά του ιδίου του ιού, και ό,τι άλλο νομίζει ο κύριος Κουσουρής, παραδείγματος χάρη, σε συνεργασία με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο, όλες τις ανάγκες να τις βάλουν, να τις στείλουν στην πρεσβεία στην Αθήνα και από εκεί στη Χαϊνίν. Νομίζω θα έχουμε αποτέλεσμα. Το πιστεύω ακράδαντα. Αφού δεν μας έχουν βοηθήσει καθόλου από ό,τι λέτε. Γιατί όμως, Δήμαρχε, γιατί πιστεύεις ότι έχει γίνει αυτό? Όλοι παραδέχονται ότι η Καστοριά είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που με βάση τον πληθυσμό της έχει ασύγκριτα μεγάλο ποσοστό από τις, σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Γιατί δεν μας έχουν βοηθήσει? Τι είναι αυτό που φταίει? Τι να πω. Μπορώ να το ξέρω τι σβουρίζει στο κεφάλι του καθενός.
Είναι αλήθεια, κύριε Νατσούλη, ξέρεις, εγώ δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, δεν ανήκα, αλλά ότι τα πήγε πολύ καλά η κυβέρνηση, τουλάχιστον στην εγκυρότητα. Αν ενίσχυε και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπως είναι και το δικό μας, με εξοπλισμό και προσωπικό σε γιατρούς και αδελφές νοσοκόμες, αλλά και βοηθητικό προσωπικό, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, αλλά και η ψυχολογία των Καστοριανών θα είχε διορθωθεί όταν γνωρίζουν ότι θα είχαν ένα ισχυρό μέσω να αντιμετωπίσουν έστω τα πρώτα βήματα της νόσου. Δήμαρχε, η Καστοριά είχε που είχε τα χάλια της. Έρχεται και αυτή η ιστορία. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις την Καστοριά όταν τελειώσει αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή θα τελειώσουμε και με τον κορονοϊό. Τι βλέπεις αμέσως μετά για την Καστοριά? Κοιτάξτε, το αμέσως μετά είναι το οικονομικό θέμα, το οποίο βέβαια πρέπει να προληφθεί από τώρα και αυτό. Η Γούνα αποκλείεται να μας δώσει κάποιο εισόδημα. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει η Καστοριά, και αυτό είναι ευθύνη και του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Ορεστίδος και όλων των άλλων Δήμων, είναι να φυλάξουν σαν κόρη οφθαλμού τα σημεία επισκέψεως των πόλεων. Να φυλάξουν την τουριστική δομή και την τουριστική προοπτική της πόλης. Μόνο αυτή μπορεί να μας δώσει. Με αυτόν τον στιγματισμό έως και ρατσισμό που βιώνουμε, με αυτόν τον στιγματισμό έως και τον ρατσισμό που βιώνουμε, θα είναι εύκολο να πει κάποιος πάμε για βόλτα στην Καστοριά μετά που θα τελειώσει, εγώ σου λέω το πράγμα. Γι' αυτό, θα υπάρχει, ίσως θα υπάρχει η γοητεία, ναι, του να επισκεφτείς ένα μέρος που έχει περάσει μια συμφορά. Που υπάρχει, μετράει μέχρι σήμερα 6 νεκρούς. Ψυχολογικά υπάρχει και αυτή η γοητεία. Δηλαδή, υπάρχει, λες, τον άνθρωπο μέσα ακόμη και αυτή η διαστροφή, λόγω επαγγέλματος το λες τώρα. Δεν είναι διαστροφή. Με την έννοια ξέρεις. Είναι μια, είναι αποτάφτιση ψυχική, μια απόκληση από το φυσιολογικό, αλλά είναι, υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί. Αλλά και η προβολή των προϊόντων, τα φασόλια, τον πρωτογενή τομέα, τα μήλα, το τυρί, το ό,τι έχουμε. Βλέπετε η Κοζάνη με εκείνο πώς το λένε, το μυρωδικό. Τον κρόκο. Τον κρόκο. Έχει θησαυρίσει. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε εμείς δίπλα είμαστε να οδηγηθούμε. Δεν ξεχνάει ποτέ να ταυτίζει το προϊόν με την Κοζάνη. Αν πεις τη λέξη κρόκος, πρέπει να αναφέρεις και τη λέξη Κοζάνη. Δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό. Mm-hmm. Ξέρουν να υπερασπίζονται και να κατοχυρώνουν το όπου το κρόκος Κοζάνης. Ναι, κρόκος Κοζάνης πάντα λέμε. Ναι, ταυτίστηκε ο κρόκος με την Κοζάνη. Άρα, τα φασόλια όμως που είναι πρώτη ανάγκη και πολύ πιο αναγκαία και χρήσιμη και οργανικά χρήσιμη τροφή, δεν, εντάξει, υπάρχει και η πιπεριά φλωρίνης και τα φασόλια κορεστίων, αλλά σε πολύ μικρή διάσταση. Άρα λοιπόν μένει να δούμε λοιπόν πώς η Καστοριά μπορεί να κάνει την κρίση ευκαιρία. Μπορεί να μετατρέψει την κρίση. Αν έχουμε ανθρώπους να σβουρίζουν, που λες και εσύ κατά καιρούς. Αλλά άμα έχουμε χαλαρούς και αραχτούς, δεν γίνεται τίποτε. Τι βλέπεις να έχουμε, χαλαρούς και αραχτούς ή ανθρώπους που χτυπάνε το μαχαίρι στο το τι χέρι? Τι μαχαίρι, θέλει πολλά πράγματα. Πολλά. Από εδώ και πέρα θέλει άγρια. Άγρια πράγματα θέλει. Δεν θέλω να επεκταθώ. Θέλει ανθρώπους που να στράφει το μάτι τους. Αναλογισμούς, ναι, και υπολογισμούς. Όταν περάσει η κρίση, εδώ είμαι, θα μπορώ να πω και κάποια περισσότερα πράγματα. Δήμαρχε, εγώ χάρηκα που τα είπαμε μετά από καιρό. Να είσαι καλά, ρε Χριστό. Και πάλι συλληπιτήρια για τη μάνα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συλληπιτήρια σε όλους όσους έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Από οποιοδήποτε λόγο. Να πω και μια, ναι, έτσι πατριαρχική. Ναι. Συμβουλή, αγαπάτε αλλήλους. Είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα της χριστιανοσύνης. Αν αγαπάμε τους δίπλα μας και τους άλλους, δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτε.
Αυτό είναι το μοναδικό όπλο που μπορεί να μας γλιτώσει. Μάλιστα. Κουράγιο σε όλες τις οικογένειες, όλους τους Καστοριανούς, θα το ξεπεράσουμε. Είναι άγριο μέρος εδώ. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι... Παίξε, γέλασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, μισό λεπτά. Μισό λεπτά, γιατί έχουμε και κάποιες ερωτήσεις. Για την καραντίνα, αν συμφωνήσει όχι, ενώ υπάρχει και μια ερώτηση ψυχολογική και λόγω επαγγέλματος μας ρωτάει εδώ η Ελένη, πώς αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις τώρα στον εγκλεισμό, ως ψυχίατρος, να απαντήσει ο κ. Παπουλίδης. Για να το δούμε λίγο και αυτό, πριν κλείσει τη Δήμαρχη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ψυχίατρος, είναι αυτονόητο ότι... Μήπως με την πολύ κλεισούρα αρχίσουμε να πέφτουμε τα μπαλκόνια. Δημοσιογράφοι... Ναι. Και τα μίντια στα οποία εγώ δεν συμμετέχω και πολύ, όχι πολύ, καθόλου δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά βλέπω στις τηλεοράσεις ότι γίνεται ό,τι χρειάζεται για να βυθίσουμε τον κόσμο στον δρόμο και στην απελπισία. Να κλείσουν τις τηλεοράσεις. Πρώτον. Πρώτον, βέβαια. Το πρωί να βάζουν μόνο ελληνικά έργα, κωμωδίες του Σακελάριου. Ναι. Και άλλα προγράμματα, ας βλέπουν Στίβο, ας βλέπουν μουσικά προγράμματα, αυτά είναι, απαλλαίνουν την ψυχή. Ναι. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό που είπα προηγουμένως και είναι παγκόσμιο δίδαγμα της χριστιανοσύνης, αν αγαπάτε τους διπλανούς σας, αγαλιάζει και η ψυχή σας. Είτε είστε στο σπίτι είτε έξω από το σπίτι. Σας. Όταν βοηθάτε τον διπλανό σας, βοηθάτε τον ίδιο σας τον εαυτό και την ψυχική σας ηρεμία. Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Ας το κάνει και ας με πάρει τηλέφωνο να μου πει ότι δεν αισθάνθηκε πολύ καλά και δεν ανανεώθηκε και τερώθηκε το ηθικό του. Αυτή λοιπόν είναι η μία και καλή συμβουλή. Αγαπάτε αλλήλους. Μην δημιουργείτε πρόβλημα σε κανέναν. Και όλα θα πάνε καλά. Θα πάνε, Χριστό μου. Σίγουρα θα πάνε. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.